εκνευρισμός, ταλαιπωρία και το αδιαχώρητο είναι η καθημερινή εικόνα σε όλες τις βασικές αρτηρίες του Ηρακλείου. Η αναμονή μοιάζει αιώνια με τους οδηγούς να δοκιμάζουν την υπομονή τους καθημερινά. Γιώφυρος και Κνωσού είναι σημεία που χρειάζονται άμεση αποσυμφόρηση, αφού τα οχήματα μπλοκάρουν τους δρόμους. Πρέπει να κοιτάξουμε λίγο το θέμα των φαναριών και της πιθανών κόμβων. Το κυκλοφοριακό στην περιοχή είναι κάθε μέρα τα ίδια και τα ίδια. Είναι πολύ αυξημένη από το πρωί, είναι δράμα η κατάσταση. Θα μπορούσε να είναι καλύτερα, αλλά θα μπορούσε να είναι και χειρότερα. Είναι απαράδεκτο το πράγμα που γίνεται. Να μην ασχολείται άνθρωπος. Κανείς δεν ασχολείται. Κανείς. Όλα είναι στον αυτόματο. Δυστυχώς είναι όλα στον αυτόματο. Εγώ με 30 χρόνια στους δρόμους, αυτό που γίνεται τα τελευταία 3-4 χρόνια είναι απαράδεκτο. Το πρόβλημα γίνεται πιο έντονο τις ώρες αιχμής από τις ουρές των αυτοκινήτων που συνεχώς μεγαλώνουν, με αποτέλεσμα να προκαλείται σημαντικό κυκλοφοριακό ζήτημα. Το πρόβλημα είναι αυξημένο στις περιοχές που εκτελούνται έργα. Λίγο, πώς να το πω τώρα. Φρικαλέω, γιατί είσαι όλη την ώρα στους δρόμους, σταματά, ξεκίνα, ζέστη, ειδικά τώρα το καλοκαίρι. Υπάρχει κίνηση. Λόγω του ότι είναι μεσημέρι, σχολάνε τώρα από τις δουλειές τους. Είναι λίγο δύσκολη η ώρα αυτή που σχολάνε περισσότεροι εργαζόμενοι, οπότε είναι λίγο, υπάρχει μια κυκλοφοριακή σύγχυση αυτή τη στιγμή. Η συμβολή της τροχέας θα έδινε ανάσα στο κυκλοφοριακό, με την παρουσία της σε σημεία κλειδιά, προκειμένου να ελέγξει την κίνηση και να βοηθήσει τους πολίτες. Τη στιγμή που η τουριστική σεζόν έχει ξεκινήσει στην Κρήτη, ο αριθμός των οχημάτων αυξάνεται πολύ, με τα ενοικιαζόμενα να βγαίνουν και πάλι στους δρόμους. Γεγονός που προκαλεί ανησυχία, καθώς το κυκλοφοριακό μπορεί να προκαλέσει δυσαρέσκεια στους επισκέπτες. Άλλες ώρες έχει περισσότερο, άλλο λιγότερο. Τι άλλο να σας πω. Πάντως είναι σε φυσιολογικά επίπεδα. Φτιάχνουν τις δρόμους πιο μπροστά, όχι το καλοκαίρι. Το χειμώνα που δεν έχει κίνηση. Όχι εδώ που έχουν ανοίξει τα ξενοδοχεία και οι τουρίστες. Έχει πολύ κίνηση εδώ πέρα, καθημερινά. Είναι επιτακτική ανάγκη να υπάρξει κυκλοφοριακή ανάσα σε δύσκολα σημεία του Ηρακλείου, ενώ προτεραιότητα πρέπει να είναι και η θωράκιση της ασφάλειας των οδηγών.